γίνεται μια εξατομίκευση μετά από 2 χρόνια, ζητώντας στοιχεία. Εμείς οι συνεταιρισμοί έχουμε στοιχεία και δίνουμε στοιχεία που φαίνεται η καταστροφή, και αυτό φαίνεται, σας λέω, αν δείτε από το 22 και μετά είναι 30%, 35% μείωση της παραγωγής, απόρρια του φαινομένου του παγετού της 26 πρώτου του 22. Είχε και στο φαίνονται οργανισμό προβλήματα. Ακριβώς. Τα οποία αυτά δεν φαίνονται, γιατί ούτε θα υπάρχει κάποιο στοιχείο για να το δείξει. Απλώς εμείς το βλέπουμε βλέποντας τη συνολική μείωση της παραγωγής. Σήμερα έχουν βγει κλιμάκια του ΕΛΓΑ, εξετάζουν τις ενστάσεις. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι κάποια στιγμή και ο ίδιος ο οργανισμός, μέσω του διοικητού, μέσω των τόπιων πολιτικών παραγόντων, είχαν πει ότι να κάνουμε ενστάσεις και θα δικαιωθούμε, γιατί ξέρανε ότι η κατάστασή μας ήταν τέτοια που ένα ποσοστό της τάξης του 65-70% στη ζημιά θα ήταν πραγματικότητα. Και μας σωθούσαν οι ίδιοι αυτοί παράγοντες, δώστε τα πορτοκάλια είτε στη χυμοποίηση είτε σε ξεφτελιστικές τιμές στην εξαγωγή και θα ικανοποιηθείτε. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν ζητάμε και δεν επαιτούμε. Θέλουμε να βγει η πραγματικότητα στα πορίσματα των επανεξεταστών των ενστάσεων. Γιατί αν δεν βγουν, καταλαβαίνετε κι εμείς, θα πρέπει να αντιδράσουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα ήταν προτιμότερο, η οποία μια τέτοια άποψη υπόθηκε σε σύσκεψη στην περιφέρεια, να μην κόψουμε καθόλου πορτοκάλια, να μην πάμε καθόλου πορτοκάλια στη διακίνηση και να επιβαρυνθεί ο οργανισμός με τεράστια ποσά. Εμείς όμως, υπακούοντας στις απόψεις αυτών οι οποίοι μας έλεγαν δώστε τα πράγματά σας και θα ικανοποιηθείτε. Και τώρα γίνεται συμψηφισμός όταν δίναμε, όταν αφήναμε κάτω, όταν ένα προϊόν τσαλαβουτιότανε. Όταν έμεναν μεγάλες ποσότητες κάτω στα χωράφια μας, τα οποία δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη. Παίρνει τα χαρτιά ο Γιαπώνος, κοιτάει ότι έχω σωστό. Α, λέει, έχει κόψει με 22, έχει κόψει με 20, άρα δεν δικαιούσε. Αν είναι δυνατόν. Κοιτάει κάτω τι έγινε, κοιτάει το ποσοστό των επιστραφωμένων. Εμείς δεν ζητάμε πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σας λέω πώς γίνονται τα πράγματα. Μας οθούσαν οι ίδιοι, πηγαίνετε κόψτε τα πορτοκάλια σας. Επειδή ήμουνα και στην Επιτροπή που είχαμε πάει στο Υπουργείο, δεσμεύτηκε ο Υπουργός ότι είναι προκαταβολή. Με πολιτική απόφαση, το θυμόμαστε τότε. Καταλάβατε, δεσμεύτηκε ότι είναι προκαταβολή. Αυτό δεν φάνηκε ότι είναι προκαταβολή. Το αντίθετο φάνηκε ότι ήταν η οροφή τα 300. Γιατί οι αποζημιώσεις είναι κάτω από 300 ευρώ. Το οποίο, αν σας πω, τα 300, αν κάνουμε μια απλή διαίρεση με 5 τόνους περίπου που έχει το στρέμμα, είναι 6 λεπτά το κιλό. Ούτε για το παλιό χυμό δεν κάνει. Καταλάβατε. Σας λέω ότι σε πολλούς αγρότες δεν ανταποκρίνονται και στα ασφάλιστρα που πληρώνουν. Γιατί πληρώνουμε 30 ευρώ ένα στρέμμα. Περίπου. Πάντως σας λέω ότι ένα πράγμα, ότι εμείς ζητάμε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν ζητάμε ούτε επιπλέον ούτε τίποτα. Και σας λέω, φανταζόμαστε ότι κάναμε πολύ μεγάλο λάθος που ακούσαμε τις προτροπές τους να διοχετεύσουμε το προϊόν είτε στη χυμοποίηση είτε στην εξαγωγή. Τώρα, έπρεπε να τα αφήσουμε κάτω. Αλλά επειδή μας ενδιαφέρει και περιβαλλοντολογικά, γιατί θα γινόταν, καταλαβαίνετε, αν έμενε η μισή παραγωγή και πλέον που ήταν τότε στην Αργολίδα, αν έμενε κάτω στα χωράφια μας, τι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις θα είχε. Αυτή τη στιγμή σας λέω και πάλι ότι υπάρχει μια επιτροπή των συνεταιρισμών, η οποία ανταποκρίνεται στο 95% του αγροτικού κόσμου. Φροντίζουμε να ακούμε τα προβλήματα που υπάρχουν στο νομό, και θεωρώ ότι θα κάνουμε τις πρέπουσες ενέργειες για να τουλάχιστον να αποδοθεί δικαιοσύνη στα αιτήματα των αγροτών μας.